και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και δική μου χαρά. Συγκυρία που υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από το θέμα που μόλις παρακολουθήσαμε, δηλαδή αυτό του ελληνικού, και να σας ρωτήσω ευθέως εάν αυτό που έγινε προχθές στο ΚΑΣ συνιστά μια καθαρή λύση που θα ανοίξει το δρόμο για την επένδυση ή μια μεσοβέζικη λύση που θα τη βρούμε μπροστά μας. Ενδιαφερόμαστε να προχωρήσει η επένδυση με όρους ασφάλειας δικαίου. Δηλαδή, αν δεν περνούσε η υπόθεση αυτή από το ΚΑΣ, όπως ορισμένοι έλεγαν, θα είχαμε διαρκείς προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα δηλαδή θεωρείτε ότι έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί και τον επενδυτή τον βλέπουμε επιφυλακτικό. Έχουμε μια σαφή απόφαση. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, η απόφαση είναι συμβατή με την επένδυση. Εδώ ίσως έγινε μια παρεξήγηση από την αρχή. Θεωρήθηκε ότι ή αρχαία θα έχουμε η επένδυση. Αυτό είναι λάθος. Τα παραδείγματα γνωρίζετε. Έχουμε και τα μετρό, έχουμε και άλλα πολλά παραδείγματα. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να πούμε αρχαία ας τα θάψουμε. Δεν συμφωνώ ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα εκθετήριο προς αρχαίων. Πρέπει να συνδυάσουμε ανάπτυξη με περιβάλλον, με πολιτισμό. Και άρα πιστεύω ότι η απόφαση αυτή, η προηγούμενη απόφαση για το δασικό θέμα, ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουμε στην επένδυση. Εσείς θα μιλήσετε προσεχώς, εσείς, ο κύριος Φλαμπουράρης, ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει αυτή την επένδυση, να τους τα εξηγήσετε όλα αυτά? Γιατί δεν φαίνεται ότι το έχουν πολύ ξεκάθαρο, τουλάχιστον εκείνοι στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε, αν μπορούν τουλάχιστον να προχωρήσουν με βάση το σχέδιο που μέχρι τώρα είχε υποβληθεί. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που το πρώτο κύμα επενδύσεων, λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε ως τώρα, είναι επενδύσεις που έχουν ακριβώς το στοιχείο της διαπραγμάτευσης, είτε είναι οι επενδύσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το ελληνικό. Άρα, ναι, είμαστε σε διαρκή επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός συγκρότησε μια ειδική ομάδα, την Task Force, με δική του προεδρία για το θέμα των επενδύσεων. Και όταν είπα ότι είμαστε, κάνουμε και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προχωρήσει η επένδυση με όρους νομιμότητας και μη αποτροπής αμφισβητήσεων, ενώ ότι θα γίνει ό,τι είναι αναγκαίο. Όμως μία παρατήρηση. Δεν πρέπει να υπάρχει ευνηδιασμός. Δεν υπάρχει τίποτα το ευνηδιαστικό. Ήταν γνωστό ότι στο χώρο υπάρχουν αρχαία. Οι ξένοι μπορεί να μην το γνωρίσουν, αλλά εμείς το ξέρουμε ότι τα αρχαία ανακαλύπτονται όταν πρόκειται να γίνει αλλαγή της χρήσης γης. Άρα δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ευνηδιασμός ή έκπληξη. Θα έλεγα ότι η απόφαση είναι αυτή η οποία μπορεί να συμβαστεί με την επένδυση. Πάντως είχε ενδιαφέρον και είχε ένα στοιχείο ευνηδιασμού, όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι τόσα χρόνια με το αεροδρόμιο να λειτουργεί δεκαετίες ολόκληρες, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να στείνονται μέσα στο ελληνικό, δεν είχε θέσει κανείς θέμα αρχαίων. Ξαφνικά έγινε αυτό. Είπα το. Αυτό είναι κάτι που τους ξένους ευνηδιάζει. Εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε ότι αν έχετε ένα οικόπεδο και έχετε, το κάνετε κήπο, κανείς δεν θα αφαιρθεί για αρχαία. Αν όμως ανοίξετε θεμέλια και ανακαλύψετε κάτι, τότε μπορεί... Ναι, για οικοδομικές εγκαταστάσεις όμως, λοιπόν, μιλούσαμε εγώ και θέλω, πριν. Δεν θέλω να υπερασπιστώ το σύστημα που υπάρχει. Έχουμε ένα σύστημα, έχουμε νόμους. Αν χρειάζεται να αλλάξουμε τους νόμους, να τους αλλάξουμε. Αλλά ό,τι ισχύει, δεν πρέπει να το παραβιάζουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξέρετε, υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει μια κεντρική απόφαση από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό για μια φιλοεπενδυτική στροφή. Ότι θέλετε να φύγετε λοιπόν μπροστά, αλλά κάτι σας κρατάει πίσω. Κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί, κάποιες στελέχοι σας που διαφωνούν. Πείτε μου εάν είναι έτσι ή το διαψεύδετε. Γιατί στο καθημερινό ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, φαίνεται. Λοιπόν, να το πω με δικά μου λόγια. Έχουμε χάσει 20 χρόνια ως χώρα. Δηλαδή, οι επενδύσεις που έχουμε σήμερα είναι αυτές που είχαμε ως όγκο περίπου το 1995. Έχουμε χάσει μία εικοσαετία. Άρα, δεν νοείται συζήτηση αν χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε επενδύσεις. Δεν θεωρώ, δηλαδή, υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που να μην καταλαβαίνει ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς συναδέλφους σας στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλουμε επενδύσεις. Άρα το ερώτημα είναι επενδύσεις με ποιους όρους, για ποιο σκοπό. Η ανάπτυξη, κυρία Κωσιόνη, είναι μια διληματική διαδικασία. Αλλού έχουμε αρχαία, αλλού έχουμε περιβάλλον, αλλού έχουμε ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να εξοικειωθούμε την ιδέα ότι θα προχωρούμε γίνοντας διλήμματα.
τα ισοπεδωτικά, τα αυταρχικά, αυτά που λένε ορισμένοι, κρύψτε τα αρχαία ή αναγνωρίσουμε τον ένα ή τον άλλο παράγοντα, δεν είναι. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Αναπτύσσεται μια ιδεολογία ότι κάποιοι στην Ελλάδα θέλουν επενδύσεις και κάποιοι δεν τις θέλουν. Δεν θεωρώ, θεωρώ ότι είναι μια υπερβολή αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα όρων. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε στην εποχή του Far West. Η Ελλάδα έχει χτιστεί. Έχουμε δρόμους, έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε σπίτια παντού. Άρα δικαιολογείτε και τις όποιες αντιδράσεις που έρχονται μέσα από το κόμμα σας. Δεν τις αναγνωρίζετε, από το κόμμα, από την δηλαδή, δεν τις αναγνωρίζετε ως προσπάθειες να μιλήσω θετικά. Να τεθούν εμπόδια θέλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε επενδύσεις οι οποίες να είναι φιλικές στο περιβάλλον και οι οποίες να έχουν αποδοχή της κοινωνίας. Αν φαντάζεται κανείς ότι μπορούμε να έχουμε επενδύσεις οι οποίες απέναντι στις οποίες, για οποιοδήποτε λόγο, η κοινωνία είναι εχθρική, αυτό είναι λάθος. Το βλέπουμε, έχουμε παραδείγματα αρνητικά. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια ανάπτυξη οργανωμένη, πρέπει να, όπου χρειάζεται να γίνουν αυτά, να γίνουν πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα. Πιο έγκαιρα και τα δασαρχεία. Δεν ξέρετε όμως. Δηλαδή, εσείς είστε την κυβέρνηση, εσείς έχετε το μαχαίρι, εσείς έχετε και το καρπούζι, κύριε Βενιζέλη. Εκλαμβάνω το σχόλιο σας, μια ενθάρρυνση να προχωρήσουμε πιο ανατρεπτικά σε ό,τι εμποδίζει τις επενδύσεις και αυτό θα κάνουμε. Τώρα, να έρθουμε στην τρίτη αξιολόγηση. Διαρριγνύεται τα ημάτια σας ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί. Ακριβώς τέτοιες μέρες ήταν πέρυσι που κάνατε το ίδιο και δεσμευόσασταν για ακριβώς το ίδιο στο ίδιο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη αξιολόγηση. Και λέω εγώ τώρα που έχω αυτή τη μνήμη, γιατί μπορεί ο κόσμος να το ξεχνάει, γιατί θέλουμε και να τα ξεχνάμε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν τις αξιολογίες, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί να σας πιστέψουμε φέτος. Και τι έγινε πέρυσι, γιατί δεν έκλεισε αξιολόγηση πέρυσι. Επειδή θα φταίνε οι ξένοι, θα μου πείτε δεν τώρα. Είναι ότι φταίνε, είναι τα γεγονότα. Η αξιολόγηση και πέρυσι είχε προχωρήσει κανονικά. Εμφανίστηκε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου το ΔΝΤΑΦ. Διαφώνησε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εκτιμήσεις τους και πρόβαλε ένα ολόκληρο πακέτο το οποίο παραλίγο να μας τάξει στον αέρα. Άρα η απάντησή σας είναι ότι αν δεν έχετε τέτοιου είδους εμπόδια από τους θεσμούς, εάν εξαρτάται μόνο από εσάς, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε κλείσει. Που ναι, σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν πληστηριασμοί. Με την προσθήκη που ότι σημαίνει δεν... θα αλλάξει ο νόμος για τα κόκκινα δάνεια, που σημαίνει ότι θα αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος. Μισό λεπτό τα πάρουμε με τη σειρά τους. Καταρχήν η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι κρίναμε αναγκαίο για να είναι υπό έλεγχο οι εξελίξεις, δηλαδή να ολοκληρώσουμε γρήγορα την αξιολόγηση. Ποιοι το θέλουμε εμείς. Έχουμε αυτοδεσμευτεί, συγκλήθηκε Υπουργικό Συμβούλιο, μίλησε ο Πρωθυπουργός, έχουμε ορίσει ειδικών υπουργό που τα παρακολουθεί κλπ. Έχουμε αυτοδεσμευτεί, και το λέμε και δημόσια, μέχρι το Eurogroup της 4ης Νοεμβρίου να έχουμε κλείσει το 80% των υποχρεώσεων. Και το υπόλοιπο, στο υπόλοιπο χρόνο. Που περιλαμβάνει αυτά που σας ανέφερα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχει αυτή η αξιολόγηση σχέση με άλλες τις δυσκολίες που είχαν οι άλλες. Δεν είναι δύσκολα δηλαδή τα θέματα που σας ανέφερα, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν υπάρχουν εύκολα, αλλά σύγκριση τώρα με την πρώτη και τη δεύτερη αξιολόγηση, δεν είμαστε εκεί. Άρα, ο σχεδιασμός είναι ναι, να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση αξιολόγηση μέχρι τέλος του χρόνου. Δεύτερον, να ακολουθήσει μετά μια περίοδος όπου θα αρχίσουν και οι τεχνικές συζητήσεις για το χρέος, να αρχίσει μια διαδικασία εξόδου στις αγορές πάλι, όταν οι αρμόδιοι φορείς το κρίνουν εφικτό και σκόπιμο, και να αρχίσουμε την άνοιξη, την τελική αξιολόγηση, με στόχο τον Ιούνιο να έχουν τελειώσει όλα. Να έχουν τελειώσει όλα και να πάμε σε μια καθαρή έξοδο. Επιμένετε στα περί καθαρής εξόδου, κύριε Δραγασάκη? Γιατί πολλοί αναρωτιούνται το εξής, αν μπορεί στην πραγματικότητα να υπάρχει καθαρή έξοδος χωρίς να έχει διασφαλιστεί από πού θα παίρνουν ρευστότητα οι τράπεζες. Οι τράπεζες καταρχήν έχουν υπαρκή ρευστότητα, το αναγνώρισε ο κύριο Τόμψεν προχθές. Οι τράπεζες έχουν πολύ ψηλότερη κεφαλαιακή υπάρκεια αυτή που χρειάζεται. Το πρόβλημα των τραπεζών είναι ένα τώρα. Είναι ο μεγάλος όγκος των κόκκινων δανείων. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται στο θεσμικό επίπεδο, ούτως ώστε να επιταχυθεί η μείωση των κόκκινων δανείων, έτσι ώστε να υπάρξει και χώρος για νέα δάνεια. Άρα, με αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι ο δικός χάρτης είναι διαφανής, ούτως ώστε... Α, για την καθαρή έξοδο τώρα. Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα. Έχουμε όλοι βέβαια συνηθίσει με τη μεγάλη αυτή κρίση που ζήσαμε να σκεφτόμαστε με ένα ορισμένο τρόπο. Μου κάνει όμως αρνητική εντύπωση που πολλές φορές, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα, μιλούν ως παρατηρητές. Τι θα γίνει μετά? Θα έχουμε επιτήρηση και μετά το μνημόνιο? Μάλλον θα έχουμε και επιτήρηση. Θα έχουμε άλλο μνημόνιο? Ίσως έχουμε.
Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να κάνω μια συζήτηση τι θέλουμε εμείς και τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε. Θέλουμε καθαρή... θέλουμε. Ένα άλλο πράγμα όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δραγασάκη, είναι τι γίνεται. Γιατί καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα, ότι και μετά από αυτό το πρόγραμμα, ένα είδος πρόγραμμα θα υπάρχει, μια είδους, εσείς ως δημοσιογράφος, επιτήρηση έχει υποχρέωση, και είναι, ξέρετε, η ίδια επιτήρηση, ναι. Το ίδιο πρόγραμμα φανταζόμαστε με αυτό που θα ακολουθούσε και την έξοδο, εάν αυτή είχε επιτευχθεί με την κυβέρνηση Σαμαρά, ένα πρόγραμμα το οποίο τόσο πολεμήσατε. Μου επιτρέπετε να το εξηγήσω το θέμα, αν μπορώ να το εξηγήσω. Παρακαλώ. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Όταν λέμε μνημόνιο, σημαίνει μια σύμβαση. Ότι παίρνουμε δάνεια και δεσμευόμαστε να κάνουμε κάποια πράγματα. Και βλέπουμε ότι οι ξένοι θεωρούν δικαίωμά τους να ορίζουν ακόμα και θα γίνει μια επένδυση όπως το ελληνικό ή και πολλά άλλα θέματα. Όταν τελειώσει αυτό, μπαίνουμε σε μια φάση όπου υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός, ο 472, από το 2013, ο οποίος λέει τι συμβαίνει σε μια χώρα όταν τελειώσει το πρόγραμμα, είτε λέγεται Πορτογαλία, είτε λέγεται Ελλάδα. Άρα, εν μέρη τα πράγματα είναι σαφή. Βεβαίως θα υπάρχει μια επιτήρηση, αλλά θα είναι διαφορετικού τύπου από αυτή το που έχουμε σήμερα. Το ίδιο δεν ήταν και το 2013. Όχι. Εννοεί το 2014. Το 2014. Άρα, το τι ισχύει μετά το πρόγραμμα είναι λίγο πολύ προσδιορισμένο. Λίγο πολύ. Πάντα θέλω υπάρχει... να πω ότι αυτή τη στιγμή αποδέχεστε αυτό που τότε πολεμούσατε. Θα έρθω σε αυτό. Δεν είναι ακριβές αυτό. Ο κύριος Σαμαράς διαπραγματευόταν κάτι το οποίο λέγεται διευρυμένη πιστωτική γραμμή. Αυτό είναι στην ουσία ένα είδος νέο μνημονίου. Και εμείς, λέτε ότι τέτοιο δεν θα υπάρξει. Εμείς αυτή αυτό, τη φορά. Ναι, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που το λέει και ο κύριος Ντάιζεμπλουμ, δεν είναι τεκμήριο ότι τελικά θα το αποφύγουμε αυτό, αλλά είναι τεκμήριο το ότι είμαστε μέσα στους στόχους, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα. Εφόσον εξασφαλίσουμε και μια ομαλή πρόσβαση στις αγορές και εξασφαλίσουμε και ένα ποσό χρημάτων στο δημόσιο, έτσι, το οποίο αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, ένα απόθεμα, ένα buffer. Ούτως ώστε και αν κάτι πάει στραβά, αν έχουμε μια αναταραχή στις διεθνείς αγορές κλπ, να υπάρχουν κάποια χρήματα στην άκρη να καλύψουμε τα νότα μας. Να σας ρωτήσω, μιας που μιλάτε για τα χρήματα στην άκρη, και πριν από λίγο ο κύριος Χουλιαράκης έκανε μια ενημέρωση στους βουλευτές με φόντο το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Οι βουλευτές πιέζουν για κάτι που έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, για το κοινωνικό μέρισμα. Ακούστηκε και ένα ποσό μάλιστα 800 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να σας ρωτήσω αν το επιβεβαιώνετε και αν είστε σε θέση να πείτε πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Το ποσό. Ναι. Κοιτάξτε, το ποσό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μπορεί να είναι τόσο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Ούτε ο κύριος Χουλιαράκης, ούτε κανείς ακόμα δεν μπορεί. Αυτό θα προσδιοριστεί περί τα τέλη Νοεμβρίου. Διότι συμβαίνει. Έχεις τα έσοδα, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε δεσμευτεί να έχουμε ένα πλεόνασμα αυτό που πρέπει να έχουμε. Άρα, πρέπει να ξοδέψουμε τόσα χρήματα ώστε το μεν πλεόνασμα το πιάσουμε, αλλά και να μην περισσέψουν πολλά χρήματα τα οποία θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά. Άρα, ο κύριος Χουλιαράκης είναι πιο αρμόδιος να δώσει το εύρος του ποσού. Σε ό,τι αφορά το πού θα χρησιμοποιηθούν, αυτό είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση συλλογικά και με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο. Οι ανάγκες είναι τεράστιες, είναι πάρα πολλές, θα υπάρξει μια ιεράρχηση. Πάντως, υπάρχει μία δέσμευση να συνεννοηθεί το προηγουμένως με τους θεσμούς πώς θα κατανεμηθεί αυτό το ποσό. Απόψεων. Εγώ θα ήθελα λίγο το προηγούμενο να ολοκληρώσουμε, αν έγινε κατανοητό. Ότι δηλαδή πάμε σε μία πορεία, εξόδου από τα μνημόνια είναι, και είναι την σαφές. Επιτροπία, θα έχουμε, δεν θα είμαστε μετά και χωρίς ας πούμε, πώς να το πω αυτό, την εποπτεία από την Ευρώπη, που την έχουν όλες οι χώρες. Δηλαδή είχε η Γαλλία. Δεσμεύεστε γι' αυτό. Να δούμε αν θα το πετύχετε, κύριε Δραγασάκη. Να πω και το εξής ακόμα. Το δανείζομαι από τις αγορές δεν είναι ανώδυνο. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και αν δεν είχαμε την Ευρώπη και αυτό το σύστημα που έχουν, το ότι δανείζομαι από έξω δεν σημαίνει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Διότι οι αγορές αποτελούν μηχανισμούς πειθαρχίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι μετά, από εδώ και πέρα, έχοντας κατοχυρώσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, να μιλήσουμε για ανάπτυξη, για απασχόληση, για επενδύσεις που λέγαμε πριν. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ανεμπόδιστα. Τελευταίο είμαστε ερώτημα, ήδη... παρακαλώ για μία σύντομη απάντηση. Επειδή εκκρεμεί και η υποδόση των 800 εκατομμυρίων, που θα έρθει υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσετε κάποια στιγμή και καμιά οφειλή προς τους ιδιώτες. Γιατί δεν τους πληρώνετε τους ιδιώτες, κύριε Δραγασάκη? Είναι θέμα ανικανότητας υπουργών, ανικανότητας μηχανισμών. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα? Κατανοώ, και πείτε μου αν κινδυνεύει, ναι, αυτή η υποδόση. Κατανοώ ότι εκφράζεται τους ιδιώτες οι οποίοι όντως υποφέρουν. Υποφέρουν από αυτό. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο δραματικά. Δηλαδή, αυτό που έγινε και έχει πάρει μια δημοσιότητα είναι ότι έγινε καθάριση των φορολογικών δηλώσεων τον Αύγουστο. Διαπιστώθηκαν τα ποσά.
Αλλά η εκταμείευση τώρα και η επιστροφή σε αυτούς που έχουν να λαμβάνουν θα γίνει τώρα. Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα, λέει. Ως ένα βαθμό, ναι. Δηλαδή, η καθ' αυτό υποχρεώση του κράτους προς ιδιώτες της δημόσιας διοίκησης τον Ιανουάριο του 2017 και τώρα που μιλάμε είναι βασικά ίδιες. Η διαφορά που ήρθε από το λόγο που σας λέω είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά είναι πρόβλημα προς επίλυση και επομένως και την υποδόση θα πάρουμε και χρήματα πέφτουν ήδη στην αγορά και το τελευταίο τρίμηνο θα είναι τρίμηνο πολύ ισχυρής ανάκαμψης και η χρονιά θα κλείσει. Και η πληρωμή των συντάξεων θα ξεμπλοκαριστεί. Όλες οι συντάξεις που εκκρεμούν. Γιατί ξέρετε, αν δεν πληρώνετε και το πρωτογενές πλεόνασμα που δημιουργείται είναι πλασματικό, είναι αέρας. Όλες, να σας πω τώρα κάτι το οποίο ταλαντευόμουν αν έπρεπε το πω δημόσια, αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Μιλούσε ένας συνεργάτης με μια κυρία δημόσια υπάλληλη που ήταν υπεύθυνη για την εκπλήρωση του στόχου για τις νέες συντάξεις. Και σήμερα το πρωί πιάστηκε ο στόχος που αφορούσε την ίδια, ήταν 58.000 συντάξεις. Και δάκρυσε από την ανακούφιση, από τη χαρά της. Θέλω να πω, δηλαδή, πίσω από αυτά τα προβλήματα υπάρχουν και κάποιες προσπάθειες και κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Η χώρα θέλει μεγάλες αλλαγές και το κράτος ειδικά. Αλλά ας βρούμε το κουράγιο να μιλάμε για τα προβλήματα, να αναγνωρίζουμε και ό,τι θετικό γίνεται. Να έχουμε εμείς το κουράγιο να έχουν και το κουράγιο οι συνταξιούχοι που περιμένουν 3 χρόνια τη σύνταξη να ζουν, κύριε Δραγασάκη. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ, κύριε Αντιπρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ.